Για πες μας λίγο, πρώτα απ' όλα, τι βάθος έχει το νερό σε αυτό το χαντάκι, σε αυτό το αρδευτικό κανάλι? Πρέπει να είναι γύρω στα 50-60 εκατοστά. Το αρδευτικό αυτό χαντάκι έχει βάθος συνολικό, δηλαδή από το ύψος του δρόμου μέχρι το τελευταίο σημείο, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν, περίπου 4 με 5 μέτρα. Αυτό είναι το αρδευτικό χαντάκι, το οποίο από ό,τι πληροφορηθήκαμε εδώ για τις καιρικές συνθήκες εκείνης της ημέρας είναι ότι ξεκίνησε να ψυχαλίζει τις πρώτες πρωινές ώρες του χρόνου. Θέλω λίγο με τη βοήθεια του οπερατέρ μας να σας δείξουμε τις συνθήκες τις οποίες επικρατούν τη νύχτα σε αυτό ακριβώς το σημείο. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι ένα σημείο, θα το χαρακτήριζα ίσως να είναι αδόκιμο, τυφλό. Ναι, δεν βλέπουμε τίποτα, αλλά είναι προφανές. Είναι η κλασική εικόνα του ελληνικού επαρχιακού δρόμου, έτσι. Σκοτάδι, λοιπόν, η διακράμιση κακή άσφαλτος. Κακή άσφαλτος, πολύ σωστά. Άσφαλτος η οποία δεν έχει διαγράμμιση. Εδώ πρέπει να σου πω, βλέπω μία, δύο, τρεις γραμμές. Τις βλέπεις τώρα με προσπάθεια, τρεις έτσι. Προφανώς, αν με πέσουν... προσπάθεια, δεν φαίνεται. Ναι. Θα σου πω το εξής, Νίκο. Ερχόμουν με το αυτοκίνητο και από πίσω ακολουθούσε το συνεργείο. Σε αυτό λοιπόν ακριβώς εδώ το σημείο όπου έφυγε, φύγανε οι δύο νέοι εκτός του δρόμου, το κοκάλωσα. Το κοκάλωσα γιατί ίσως και εγώ να πήγαινα στην ευθεία. Έτσι όπως πήγανε αυτά τα παιδιά. Από την άλλη, Λαύρο, επειδή κάθε μέρα περνάνε εκατοντάδες αυτοκίνητα από εκείνο το σημείο, προφανώς δεν πέφτουν όλα τα αυτοκίνητα στο χαντάκι. Κάτι έχει πάει στραβά και αυτό δεν είναι ώρα να το πούμε εμείς, θα το πούν άλλοι όταν πρέπει και πιο ειδικοί. Βλέπουμε ότι περνάνε και φορτηγά και λεωφορεία όπως τώρα. Κάτι έχει πάει στραβά εκείνη την ώρα. Επιμένω να λέω όμως ότι... Πρέπει να σου πω ότι η αστυνομία εξετάζει ένα ακόμη ενδεχόμενο. Εάν ο οδηγός και κάτοχος διπλώματος εκείνη την ώρα δεν οδηγούσε. Να ήταν άλλο στο τιμόνι δηλαδή. Ακριβώς. Είναι μία πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Εξετάζεται από την αστυνομία. Λέω πάντως και ότι να δούμε... ο ξάδερφος του άλλου που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, του Γιάννη Κορδώση, που ήταν δίπλα σου νωρίτερα, μας είπε ότι... Ο Κορδώσης δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, δεν ήξερε να οδηγεί ο άνθρωπος. Άρα ακριβώς. Δεν φαίνεται πιθανό. Δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και δεν ήταν από τους ανθρώπους όπου του άρεσε να πίνει. Ναι, καταλαβαίνω τι μπορεί να... Ας μην επεκταθούμε σε αυτό, ας αφήσουμε τα πορίσματα. Γιαβέρη, το τέλος αυτής της ιστορίας ποιο είναι, η αρχή της επόμενης? Κοίταξε το θέμα, γι' αυτό αναφέρθηκα λίγο στο προηγούμενο, ότι με αφορμή αυτό, τώρα θα διαλευκυνθεί για το αλκοόλ και οτιδήποτε άλλο, απλώς. Και επειδή υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρεις μηνύματα, οδηγός αγώνων ήσουνα. Άρα έχεις χρόνια άποψη. Πριν. Έχεις άποψη, δεν έχει σημασία. Οι εμπειρίες μπορούν να κρατηθούν. Μπορεί να δώσεις μερικά μηνύματα, γιατί επιμένω το πιο σημαντικό κομμάτι. Γιατί μιλάμε μερικές φορές για πολιτικό θέμα, για το αν τα τροχαία δυστυχήματα είναι πολιτικό θέμα. Το πολιτικό θέμα είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία των πολιτών. Το μέγιστο πρόβλημα στην κοινωνία των πολιτών είναι το να νεκροφιλήσει ένας γονιός το παιδί του. Αυτό. Άρα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο και αξία. Κάτσε τώρα σε αυτό. Ένα λεπτό και ζητάω και από το Λάμπρο να μείνει. Είπε μια πληροφορία ο Λάμπρος ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην οδηγούσε ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, αλλά να οδηγούσε ο συνοδηγός που δεν είχε δίπλωμα. Ναι. Και... Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει να οδηγεί. Εντάξει. Δεν διαφωνώ για την τυπικότητα. Άλλο πράγμα είμαι οδηγός, έχω δίπλωμα, εμπειρία, οδηγώ κάθε μέρα, ξέρω που στρίβω, όπως πάνε οι δρόμοι, και άλλο είναι. Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητη προϋποθέτηση. Δηλαδή το παρκάρισμα, το ξεκίνημα και η πιστογωνία δεν βγάζουν οδηγούς. Παρκαδόρ βγάζουν. Καλά, εννοείται. Αλλά μαζί εμπειρία, με το λάδωμα. Η δηλαδή. Εμπειρία στα τιμόνια βγάζει οδηγούς. Ο Βασίλης Χίτος θέλει να προσθέσει μια πληροφορία που έχει και αυτός και που νομίζω αρχίζει να πηγαίνει κοντά στην πληροφορία αυτή που μας μετέδωσε ο Λάμπρος. Για πες μας, Βασίλη. Νίκο, ο Λάμπρος έχει απόλυτο δίκιο. Δεν οδηγούσε ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, ο Βασίλης Γρατσάνης, αλλά ο Γιάννης Κορδώσης, όπου όπως ακούσαμε πριν από λίγο, ο άνθρωπος οδηγούσε μόνο μηχανή. Δεν ήξερε να οδηγεί αυτοκίνητο. Προς επιβεβαίωση αυτού... Άρα είχες δίκιο πριν, και εδώ είναι και, εξηγείται και το μπέρδεμα. Εγώ ρωτούσα την προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για τον συνοδηγό, ο οποίος
δεν τραυματίστηκε και προσπαθούσε να βγει, εννοώντας τον Κορδώση. Γιατί ξέραμε ότι ο Κορδώσης ήταν ο συνοδηγός που δεν είχε δίπλωμα. Η αντροδικαστής έλεγε: όχι, δεν είναι ο Κορδώσης, είναι το άλλο πρόσωπο αυτό που εγώ έκανα την νεκροτομή. Και είναι το άλλο πρόσωπο που όμως είναι και ο συνοδηγός. Άρα οδηγούσε ο Κορδώσης. Και κάτι πολύ σημαντικό, Νίκο. Ο Βασίλης ο Γρατσάνης, ενώ είχαν καταναλώσει, όπως ήταν λογικό, λίγη ποσότητα αλκοόλ, παρόλα αυτά, επειδή γνώριζε ότι ο φίλος του δεν ήξερε να, να οδηγεί και ζήτησε προφανώς να οδηγήσει, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού με τη ζώνη περασμένη, παρακαλώ.